δύο σώματα, ένα νήμα. Κάποια στιγμή κόβω το νήμα. Τι θα κάνουν τα σώματα? Θα επιταχύνουν, θα επιβραδύνουν? Ποιες θα είναι οι ταχύτητές τους? Ποια θα είναι η μεταξύ τους απόσταση? Ένα χάος. Πάμε μαζί να βάλουμε τάξη στις σκέψεις μας. Αν θέλεις να είμαι ο δάσκαλός σου, δες πώς στην περιγραφή. Στο βίντεο αυτό θα μελετήσουμε την δυναμική στο επίπεδο μέσα από μία άσκηση. Δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, εξισώσεις κίνησης και άλλες μεθοδολογίες. Πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν από την εκφώνηση της άσκησης και έπειτα να περάσουμε στην λύση της. Δύο σώματα, 1 και 2, με μάζες M1 ίσον 4 χιλιόγραμμα και M2 ίσον 1 χιλιόγραμμα αντίστοιχα, είναι ενωμένα με αβαρές και μη εκτατό νήμα μήκους L ίσον 2 μέτρων και αρχικά είναι ακίνητα σε οριζόντιο δάπεδο, με το οποίο εμφανίζουν συντελεστή τριβή ολίσθησης μη 1 ίσον 0,2 και μη 2 ίσον 0,1 αντίστοιχα. Από την χρονική στιγμή τάφισον με το 0 και μετά, στο σώμα 1 ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F ίσον 19 νιούτον, όπως φαίνεται στο σχήμα, με αποτέλεσμα το σύστημα των δύο σωμάτων να ξεκινά αμέσως να κινείται. Α. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας των δύο σωμάτων την χρονική στιγμή τάφενα ίσον 2 σεκόντ. Β. Να βρείτε το μέτρο της τάσης του νήματος που δέχονται τα δύο σώματα. Γ. Την χρονική στιγμή τάφενα ίσον 2 σεκόντ το νήμα κόβεται, χωρίς όμως να καταργηθεί η δύναμη F. Να υπολογίσετε την απόσταση των δύο σωμάτων την στιγμή που θα ακινητοποιηθεί το σώμα 2. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε αρχικά είναι να μεταφέρουμε το σχήμα στο γραπτό μας, προκειμένου να έχουμε τον χώρο και την άνεση να βάλουμε πάνω σε αυτά τα δύο σώματα τις δυνάμεις που θα ασκηθούν πάνω σε αυτά, ώστε να μπορούμε να οπτικοποιήσουμε ακριβώς αυτά που μας είπε η εκφώνηση. Η εκφώνηση λοιπόν μας είπε πως έχουμε ένα σύστημα δύο σωμάτων, τα οποία αρχικά ήταν ακίνητα. Και τη χρονική στιγμή τάφισο με το 0, στο σώμα 1 ασκείται μία δύναμη F προς τα δεξιά. Οπότε αρχικά να τοποθετήσουμε αυτήν την δύναμη F. Τώρα, επειδή υπάρχει αυτή η δύναμη, μας είπε πως το σύστημά μας θα κινηθεί κατευθείαν προς τα δεξιά. Άρα λοιπόν, έχοντας δώσει σε εμένα τους συντελεστές τριβής ολίσθησης για τα δύο σώματα και λέγοντάς μου ότι το δάπεδο ουσιαστικά είναι μήλιο, γνωρίζω ότι θα εμφανιστεί πάνω στα δύο σώματα η δύναμη της τριβής, η οποία φυσικά θα είναι αντίθετη της κίνησης των σωμάτων. Άρα λοιπόν, αν έρθουμε στο σώμα 1, έχουμε την δύναμη της τριβής 1 και πάνω στο σώμα 2 αντίστοιχα την τριβή 2. Τώρα, εφόσον τα σώματά μας είναι συνδεδεμένα με ένα νήμα, αβαρές και μη εκτατό, θα εμφανιστεί η τάση του νήματος. Πάμε να βάλουμε αυτές τις τάσεις πάνω στα σώματα. Ερχόμαστε πάνω στο σώμα 2, να τη συμβολήσουμε με F νη 2 και πάνω στο σώμα 1, να τη συμβολήσουμε με F νήματος 1. Παρένθεση, συνήθως τις τάσεις των νημάτων τις συμβολίζουμε με το γράμμα ταφ. Απλά εδώ, επειδή έχουμε βάλει τις τριβές με ταφ 1 και ταφ 2, για να μην μπερδευτούμε μόνοι μας με τα γράμματά μας, επέλεξα να τις συμβολίσω με F νήματος 2 και F νήματος 1. Υπέροχα. Τώρα, κάποιες ακόμα δυνάμεις που εμφανίζονται φυσικά στα δύο σώματα είναι η δύναμη του βάρους για το σώμα 1, άρα β1, και η δύναμη της κάθετης αντίδρασης, οπότε μη 1. Ακριβώς αντίστοιχα, στο σώμα νη 2 θα εμφανιστεί το βάρος του σώματος και η κάθετη αντίδραση νη 2. Έχουμε τοποθετήσει λοιπόν όλες τις δυνάμεις που εμφανίζονται πάνω σε αυτό το σύστημα των δύο σωμάτων. Οπότε τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο ερώτημα. Τι μας λέει? Το πρώτο ερώτημα θέλει να υπολογίσουμε τις ταχύτητες των δύο σωμάτων τη χρονική στιγμή 2 σεκόντ. Ωραία. Και ξεκινάω να σκέφτομαι. Θέλω ταχύτητες. Το σύστημα των δύο σωμάτων κάνει μια επιταχυνόμενη κίνηση. Ωραία. Άρα λοιπόν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τις εξισώσεις της ταχύτητας για την επιταχυνόμενη κίνηση για τα δύο σώματα. Για να γράψω αυτές τις εξισώσεις, προκειμένου να δω τι ξέρω και τι δεν ξέρω. Για το σώμα 1 λοιπόν θα έχουμε πως η ταχύτητα 1 θα είναι η U αρχική του σώματος 1 συν την επιτάχυνση που θα αποκτήσει επί τη χρονική στιγμή τα φαίνω. Ακριβώς αντίστοιχα, για το σώμα 2, η U2 θα είναι η αρχική ταχύτητα του σώματος 2 συν την επιτάχυνση που θα αποκτήσει επί τη χρονική στιγμή τα φαίνα. Σκέφτομαι τώρα. Τις αρχικές ταχύτητες των δύο σωμάτων τις ξέρω, γιατί μου είπε πως το σύστημα αυτό αρχικά ήταν ακίνητο. Τη χρονική στιγμή τα φαίνα την γνωρίζω, είναι η στιγμή που μου ζήτησε να υπολογίσω τις ταχύτητες, άρα τι θέλω για να καθαρίσω το ερώτημά μου? Χρειάζομαι τις επιταχύνσεις των δύο σωμάτων. Αλλά για μισό λεπτό. Τα δύο σώματα αυτά είναι συνδεδεμένα με ένα βαρές μη εκτατό νήμα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι επιταχύνσεις που θα αποκτήσουν είναι κοινές. Δηλαδή, η επιτάχυνση του σώματος 1 θα είναι ίση με την επιτάχυνση του σώματος 2, θα είναι ίση με ένα κοινό γράμμα, ας το συμβολήσουμε α, για να μην νομίζουμε ότι έχουμε δύο αγνώστους. Έχουμε έναν άγνωστο, την επιτάχυνση. Εάν την βρούμε, τελειώσαμε το ερώτημα. Ξανασκέφτομαι από την αρχή. Πώς μπορώ να βρω την επιτάχυνση? Η άσκηση μου κάνει λόγο για την δύναμη F. Ωραία. Μου δίνει συντελεστές τριβής, άρα θα μπορούσα να υπολογίσω και την δύναμη της τριβής. Άρα προς το παρόν βλέπω ότι ξέρω πράγματα για τις δυνάμεις και θέλω επιτάχυνση. Οπότε
Τι χτυπάει κουδουνάκι, ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα. Αλλά προτού μπούμε στον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, ας υπολογίσουμε λίγο τις τριβές που ασκούνται στα δύο σώματα για να μπούμε έτοιμοι στον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα. Πώς υπολογίζω την τριβή? Έρχομαι αρχικά στο σώμα 1. Τι ισχύει για το σώμα 1 στον άξονα ψ? Υπάρχει ισορροπία. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα ισχύει ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα για τον άξονα ψ. Άρα λοιπόν έχουμε σίγμα Fψ θα είναι ίσον με το 0. Πράγμα το οποίο σημαίνει μη 1 μείον βάρος 1 ίσον με το 0. Άρα μη 1 μείον βάρος 1 ισούται με το 0. Δηλαδή η μη 1 θα είναι ίση με βάρος 1, δηλαδή M1 επί J. Πόσο ήταν η μάζα 1? 4 χιλιόγραμμα. Υπέροχα. Άρα 4 επί 10 που είναι το G. Άρα λοιπόν η κάθετη αντίδραση για αυτό το σώμα είναι 40 Newton. Τέλεια. Βρήκαμε την κάθετη αντίδραση, οπότε μπορούμε να βρούμε κατευθείαν και την τριβή που υπάρχει στο σώμα 1. Πώς? Φυσικά με τον τύπο της τριβής. Άρα λοιπόν η τριβή 1 θα είναι μη 1 επί μη 1. Ο συντελεστής τριβής για το σώμα 1 ήταν 0,2. Πάρα πολύ όμορφα. Και το μη 1 πριν από λίγο το υπολόγισα στα 40 Newton. Άρα λοιπόν από εδώ προκύπτει ότι η τριβή 1 είναι 0,2 επί 40, άρα 8 Newton. Ακριβώς η ίδια διαδικασία, αντιγραφή επικόλληση, για το σώμα 2. Ξεκινάμε. Το σώμα 2. Τι ισχύει για το σώμα 2 στον άξονα ψ? Φυσικά πάλι έχουμε ισορροπία, άρα πρώτος νόμος του Νεύτωνα. Δηλαδή, σίγμα Fψ ισούται με το 0. Θα το κάνω λίγο πιο γρήγορα αυτό, μιας και είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι η μη 2 θα είναι ίση με το βάρος 2. Άρα, μη 2, το βάρος 2 είναι M2 επί G. Άρα λοιπόν, η μη 2 θα είναι, πόσο ήταν η μάζα 2? 1 χιλιόγραμμο. Και 10 που είναι το G. Άρα λοιπόν, 1 επί 10 έχουμε την μη 2 στα 10 Newton. Πάρα πολύ όμορφα. Οπότε είμαστε έτοιμοι να υπολογίσουμε και την τριβή 2. Χρησιμοποιώντας τον τύπο της τριβής, συντελεστής τριβής επί την κάθετη αντίδραση, το μη 2 ήταν 0,1. Άρα έχουμε 0,1 επί τον ίδιο που μόλις τώρα το υπολογίσαμε στα 10 Newton. Άρα λοιπόν η τριβή 2 είναι 1 Newton. Υπέροχα. Και αφού υπολογίσαμε τις τριβές, μπορούμε πλέον να μπούμε στον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα. Το θέμα είναι για ποιο σώμα να μελετήσω τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα. Για το σώμα 1, για το σώμα 2 ή για το σύστημα των δύο σωμάτων. Αντί να αφιερώσω αρκετό χρόνο για να σκεφτώ ποιο να πάρω και πού να ασχοληθώ με το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, ξεκινάω κατευθείαν από το σώμα 1 και βλέπουμε. Τι σημαίνει βλέπουμε? Θα δούμε σε ποια σχέση θα καταλήξουμε. Εάν από τη σχέση που καταλήξουμε βγάλουμε κατευθείαν αποτέλεσμα, τότε είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Εάν δεν, τότε κάνουμε ένα pause και οργανώνουμε ξανά εκ νέου την σκέψη μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το σώμα 1. Τι ισχύει για το σώμα 1? Στον άξονα χ τον ως χ, θα πάρουμε τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, άρα σίγμα ευχ ισούται με μάζα 1 επί την επιτάχυνση που θα αποκτήσει αυτό το σώμα. Για να δούμε τώρα, τι ισχύει για τη συνισταμένη των δυνάμεων στον άξονα χ? Είναι η δύναμη F μείον F μη 1 μείον τριβή 1. Άρα έχουμε την δύναμη F μείον την F νήματος 1 μείον την τριβή 1 και όλο αυτό θα είναι ίσον με μάζα 1 επί επιτάχυνση. Δεν βάζω α1, μιας και είπαμε ότι οι επιταχύνσεις των δύο σωμάτων είναι ίδιες, είναι α. Για να δούμε τι ξέρουμε και τι δεν ξέρουμε. Την δύναμη F την γνωρίζουμε, είναι τα 19 Newton. Την τάση του νήματος δυστυχώς δεν την γνωρίζουμε. Την τριβή την υπολογίσαμε πριν από λίγο στα 8 Newton και την επιτάχυνση είναι αυτό το πράγμα που ζητάμε. Άρα εδώ έχουμε μία εξίσωση με δύο αγνώστους. Δύσκολα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, αυτό που γράψαμε είναι σωστό. Οπότε δεν το σβήνουμε, δεν το διαγράφουμε. Ας το ονομάσουμε σχέση 1 και το κρατάμε για αργότερα, αν χρειαστικά. Πάμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα για το δεύτερο σώμα. Το σώμα σίγμα 2, μήπως και σταθούμε πιο τυχεροί. Αν πάρω το σώμα σίγμα 2 και πάλι δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, άρα σίγμα ευχ ισούται με μάζα 2 επί την επιτάχυνση του σώματος. Για να δούμε λίγο ποια είναι η συνισταμένη των δυνάμεων στον άξονα χ για το δεύτερο σώμα. Είναι η τάση νήματος 2 μείον την τριβή 2. Άρα λοιπόν θα έχουμε F νήματος 2 μείον τριβή 2 και όλο αυτό θα ενίσω με μάζα 2 επί την επιτάχυνση. Τι ξέρω, τι δεν ξέρω. Την τάση νήματος δυστυχώς δεν τη γνωρίζουμε. Την τριβή την υπολογίσαμε πριν από λίγο στα 1 Newton και η επιτάχυνση είναι αυτή που ψάχνω, οπότε ούτε αυτή τη γνωρίζω. Και πάλι έχω μια σχέση με δύο αγνώστους. Δεν την πετάω, δεν τη διαγράφω, σχέση 2. Και να κοιτάξουμε τώρα αυτές τις δύο σχέσεις συνολικά. Να μετρήσουμε αγνώστους. Ένας άγνωστος, η τάση νήματος 1. Δύο άγνωστοι, κοινός άγνωστος, η επιτάχυνση. Τρεις αγνώστους, η τάση νήματος 2. Άρα έχω δύο εξισώσεις και τρεις αγνώστους. Δύσκολα τα πράγματα. Αλλά για μισό λεπτάκι. Η άσκηση μου είπε στην εκφώνησή της ότι το νήμα που έχουμε είναι αβαρές. Και τι σημαίνει ένα αβαρές νήμα? Αβαρές νήμα σημαίνει ότι η τάση νήματος 1 είναι ίση κατά μέτρο με την τάση νήματος 2.
υπέροχη πληροφορία. Γιατί? Γιατί εκεί που νομίσαμε ότι έχουμε δύο διαφορετικούς αγνώστους, αυτός ο άγνωστος είναι ίδιος, είναι κοινός. Και αν κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά, θα δούμε ότι εμφανίζουν και αντίθετους συντελεστές. Εδώ είναι μείον τάση, εδώ είναι συν τάση. Υπέροχα. Πού πάει το μυαλό μου? Το μυαλό μου πάει στο να προσθέσω αυτές τις δύο σχέσεις κατά μέλη. Και γιατί να τις προσθέσω κατά μέλη? Γιατί εφόσον έχουμε αντίθετους συντελεστές, αυτό με αυτό θα απλοποιηθεί. Υπέροχα. Να δούμε λίγο τι έμεινε. Έμεινε F, μείον τριβή 1, μείον τριβή 2, ισούτε με κοινό παράγοντα M1 συν M2 επί την επιτάχυνση. Πάρα πολύ όμορφα. Οπότε εδώ μπορούμε να έρθουμε κατευθείαν σε αντικατάσταση και να βρούμε πόσο θα είναι η επιτάχυνσή μας. Η δύναμη F μου είπε ότι είναι 19 Νιούτον. Την τριβή 1 την υπολογίσαμε στα 8, μείον την τριβή 2 στα 1 Νιούτον και οι μάζες M1 συν M2, 4 και 1, 5 επί α. Άρα λοιπόν από εδώ τι προκύπτει? 19 μείον 9, 10, δια 5, 2, άρα η επιτάχυνση είναι 2 μέτρα ανά σεκόντ τετράγωνο. Πάρα πολύ όμορφα. Και γιατί χαίρομαι? Αν θυμάστε, θέλοντας να υπολογίσω τις ταχύτητες των δύο σωμάτων στο δεύτερο δευτερόλεπτο, ο άγνωστός μου ήταν η επιτάχυνση των δύο σωμάτων. Και μόλις την βρήκα. Άρα λοιπόν, να έρθω σε αυτές εδώ τις σχέσεις, οπότε μπορώ να πω ότι η ταχύτητα του σώματος 1 θα είναι 0, συν 2 επί 2, 2 επιτάχυνση, 2 η χρονική στιγμή, άρα 4 μέτρα ανά σεκόντ. Όση φυσικά θα είναι και η ταχύτητα του σώματος 2. 2 επί 2, 4 μέτρα ανά σεκόντ. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο ερώτημα. Πάμε να περάσουμε κατευθείαν στο δεύτερο ερώτημα που θέλει τις τάσεις των νημάτων που υπάρχουν σε αυτό το σύστημα. Θυμάστε που είπαμε προλίγου ότι αν προκύψει μια εξίσωση με δύο αγνώστους, δεν χρειάζεται να τη διαγράψουμε, αρκεί να την κρατήσουμε σαν σχέση 1 ή σαν σχέση 2, γιατί μπορεί να μας φανεί χρήσιμη αργότερα. Λοιπόν, αυτό το αργότερα ήρθε. Θέλει να υπολογίσουμε, είπαμε, τις τάσεις των νημάτων F1 και F2. Και μάλιστα εγώ ξέρω πως αυτές οι δύο δυνάμεις είναι ίσες κατά μέτρο. Άρα αρκεί να βρω μία εκ των δύο. Αν θυμάστε, η σχέση 1, αν παρατηρήσετε, είχε μέσα την τάση νήματος 1. Και μάλιστα ήταν ένας εκ των δύο αγνώστων αυτήν της εξίσωσης, με τον δεύτερο να είναι αυτόν της επιτάχυνσης. Αλλά την επιτάχυνση την υπολογίσαμε στα 2 μέτρα ανά σεκόντ τετράγωνο. Άρα λοιπόν αυτή η εξίσωση πόσους αγνώστους έχει τελικά? Αυτή τη στιγμή έχει μόνο έναν άγνωστο, γιατί βρήκαμε στο προηγούμενο ερώτημα πόσο είναι η επιτάχυνση. Άρα, αυτό που μπορώ να κάνω τώρα είναι να έρθω και να πάρω τη σχέση 1 και να κάνω αντικατάσταση. Ή τη σχέση 2, δεν έχει σημασία, όποια πραγματικά επιλέξετε. Η δύναμη F είναι 19 Νιούτον. Η F νήματος 1 είναι αυτή που ψάχνω, μείον την τριβή 1 μου την έδωσε στα 8 Νιούτον. Άρα λοιπόν 8 Νιούτον. Και από εδώ έχουμε ίσον M1 που η μάζα 1 είναι 4 χιλιόγραμμα επί την επιτάχυνση που τη βρήκαμε 2. Λύνω αυτή την εξίσωσή μου και έχουμε F νήματος από την άλλη μεριά ίσον με 19 μείον 8 μείον 8. Άρα από εδώ προκύπτει ότι η F νήματος είναι ίση με 19 μείον 16, 3 Νιούτον. Τόσο είναι η F νήματος 1, τόσο είναι και η F νήματος 2, επειδή το νήμα είναι αβαρές και οι δυνάμεις αυτές κατά μέτρο είναι ίσες. Και πάμε κατευθείαν στο τρίτο ερώτημα. Ένα τρίτο ερώτημα που ανατρέπει κάπως τα πράγματα. Γιατί τι μας είπε στο τρίτο ερώτημα, να θυμίσουμε λίγο. Μας είπε πως στη χρονική στιγμή τα αφήσουν 2 σεκόντ. Εκεί που ήταν όλα καλά και όμορφα, έρχεται κάποιος και κόβει αυτό το νήμα. Αυτό σημαίνει τι? Πώς θα επηρεάσει τις ισορροπίες μου? Αφού θα κόψω το νήμα, αντιλαμβάνεστε πως κάποιες δυνάμεις θα φύγουν από το σχήμα, όπως είναι η τάση του νήματος 1 και η τάση του νήματος 2. Και τι μου ζητούσε αυτός ο άνθρωπος? Θέλει να βρούμε την απόσταση των δύο σωμάτων. Πότε? Όταν το σώμα 2 θα ακινητοποιηθεί. Οπότε αυτό που θα πρέπει να κάνω είναι να κάνω από την αρχή σχήμα. Και μάλιστα στο σχήμα αυτό θα πρέπει να αναφερθώ σε δύο στιγμιότυπα, δηλαδή να φτιάξω σχήμα σαν να τραβάω δύο φωτογραφίες. Και πότε θα τραβήξω αυτές τις φωτογραφίες? Φυσικά το πρώτο σχήμα θα πρέπει να αναφέρεται στη χρονική στιγμή τάφησεων 2 σεκόντ, που σημαίνει αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός για την άσκηση. Κάποιος κόβει το νήμα. Το δεύτερο στιγμιότυπο του σχήματος θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα. Όπως είπαμε, για το σχήμα μας χρειαζόμαστε δύο φωτογραφίες. Η πρώτη λοιπόν θα την κάνουμε στην πάνω γραμμή που έχω σχηματίσει και θα είναι η χρονική στιγμή ταφ 1 ίσον 2 σεκόν. Την στιγμή που κόβεται το νήμα. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι να ζωγραφίσω τα δύο σώματα, το σώμα 1 και το σώμα 2, και να κάνουμε αυτό την καλλιτεχνική φιγουρίτσα για να υποθέσουμε ότι είναι ακριβώς η στιγμή που κόβεται το νήμα. Κοιτάξτε τώρα ποιο είναι το όμορφο λίγο σε αυτό το πρώτο στιγμιότυπο. Μια πολύ ωραία και γνωστή πληροφορία που έχουμε είναι ότι έχουμε υπολογίσει τις ταχύτητες που έχουν τα δύο σώματα ακριβώς αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή ξέρω ποιες είναι οι ταχύτητες των σωμάτων. Τώρα, στα σώματα αυτά ασκούνται κάποιες δυνάμεις. Ποιες είναι αυτές?
Στο σώμα 1, μου είπε αυτός ο άνθρωπος, αυτό είναι το σώμα 1, μου είπε πως η δύναμη F δεν θα καταργηθεί. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η δύναμη F συνεχίζει να ενεργεί πάνω σε αυτό το σώμα. Φυσικά, εφόσον υπάρχουν συντελεστές τριβής, δεν άλλαξε κάτι, δεν άλλαξε το ύφος της επιφάνειας του σώματος, άρα λοιπόν θα εμφανίζεται και πάλι η τριβή του σώματος 1. Φυσικά, θα εμφανίζεται η δύναμη του βάρους και η κάθετη αντίδραση. Στο σώμα 2 τώρα, τάση νήματος προς τα μπροστά δεν θα έχουμε γιατί είπαμε κόψαμε το νήμα. Δεν υπάρχει νήμα. Άρα η δύναμη που θα εμφανιστεί πάνω σε αυτό το σώμα θα είναι η δύναμη της τριβής και τι άλλο θα έχουμε. Θα έχουμε τη δύναμη του βάρους και φυσικά της κάθετης αντίδρασης. Έχουμε τοποθετήσει και πάλι όλες τις δυνάμεις σε αυτά τα σώματα. Τι κινήσεις θα κάνουν τώρα αυτά τα σώματα. Στο σώμα 1 η δύναμη F είπαμε συνεχίζει να ενεργεί. Η δύναμη F ήταν 19 Νιούτον. Η τριβή 1 δεν έχουμε υπολογίσει ότι είναι 8 Νιούτον. 19, 8, η F κερδίζει, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το σώμα 1 θα εκτελέσει μια επιταχυνόμενη κίνηση. Με μια επιτάχυνση ας τη συμβολήσουμε α1 τόνος. Μια καινούργια επιτάχυνση σε σχέση με την προηγούμενη που είχαμε τα 2 μέτρα ανά σεκόν τετράγωνο. Γιατί θα είναι διαφορετική, μα φυσικά γιατί έπαψε να υπάρχει τάση του νήματος. Άλλαξαν οι δυνάμεις. Πάμε στο σώμα 2. Το σώμα 2 τώρα, πάνω σε αυτό το σώμα, έχοντας μια αρχική ταχύτητα των 4 μέτρων ανά σεκόν, υπάρχει πάνω του μόνο η δύναμη της τριβής. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό το σώμα θα εκτελέσει μια επιβραδυνόμενη κίνηση. Άρα λοιπόν, αυτό το σώμα θα έχει μια α2, ας την ονομάσουμε τονούμενη. Πάλι διαφορετική από την προηγούμενη, γιατί έπαψε να υπάρχει η τάση του νήματος. Ωραία. Άρα λοιπόν, θέλουμε να υπολογίσουμε την απόσταση που θα έχουν αυτά τα δύο σώματα, πότε, όταν το σώμα 2 ακινητοποιηθεί. Οπότε εδώ κρύβεται μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία. Πότε θα κινητοποιηθεί το σώμα 2? Κάποτε. Πού? Κάπου. Άρα έρχομαι να ζωγραφίσω αυτό το κάπου στο κάποτε. Τι κάνει, κινείται, κάποια στιγμή ας πούμε ότι θα σταματήσει. Ας πούμε λοιπόν ότι το σώμα 2 θα σταματήσει εδώ πέρα. Όταν το σώμα 2 σταματήσει όμως, το σώμα 1 τι θα έχει κάνει. Εφόσον εκτελεί μια επιταχυνόμενη κίνηση, θα βρίσκεται σίγουρα κάπου πιο μπροστά. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι θα βρίσκεται κάπου εδώ, το σώμα 1. Άρα αυτό είναι το σώμα 1, αυτό είναι το σώμα 2 και το κάτω σχήμα μου αναφέρεται στο στιγμιότυπο TAF που θα σταματήσει το σώμα 2, ενώ το πάνω, η πάνω φωτογραφία που έχω πάρει στο σχήμα, αναφέρεται στη χρονική στιγμή TAF 1. Τέλεια. Και τώρα βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για την λύση αυτής της άσκησης. Αυτό που θέλω να κάνουμε είναι να βάλουμε πάνω σε αυτό το σχήμα αποστάσεις. Ποιες αποστάσεις? Ξεκινάμε με την απόσταση που διήνυσε το κάθε σώμα. Πάμε να ξεκινήσουμε με την απόσταση που διήνυσε το σώμα 2. Άρα λοιπόν το σώμα 2 πήγε από εδώ ως εδώ. Ας ονομάσουμε αυτή την απόσταση απόσταση S2. Άρα έχουμε S2, αφού είναι η απόσταση που έκανε το σώμα 2. Πάμε για το σώμα 1. Το σώμα 1 πήγε από εδώ μέχρι εδώ. Οπότε ας πούμε αυτή την απόσταση S1. Στο σχήμα εμφανίζεται αυτή εδώ η απόσταση. Ποια είναι αυτή η απόσταση? Είναι αυτή που ζητάμε. Είναι η απόσταση που θα έχουν τα δύο σώματα όταν το σώμα 2 ακινητοποιηθεί. Ας την ονομάσουμε, όχι ας την ονομάσουμε, είναι το D που μου ζητάει. Οπότε αυτό είναι το D. Και εμφανίζεται και μια ακόμα απόσταση πάνω στο σχήμα από ό,τι βλέπω. Είναι αυτό το αρχικό κομματάκι, το οποίο ποια απόσταση είναι? Είναι η χρονική στιγμή 2 που κόψαμε το νήμα. Άρα την ώρα που κόβω το νήμα, πόσο απόσταση έχουν τα σώματα? Μα φυσικά όσο και το μήκος του νήματος. Άρα λοιπόν αυτή εδώ η απόσταση από εδώ ως εδώ ας την ονομάσουμε L, που είναι το μήκος του νήματος. Και τώρα τι θέλω να κάνουμε? Θέλω να φτιάξουμε ένα puzzle. Λοιπόν, κοιτάξτε τι εννοώ puzzle. Δηλαδή να κοιτάξετε τα κομμάτια, τις αποστάσεις που υπάρχουν πάνω σε αυτό το σχήμα και να μου πείτε ότι αυτό και αυτό κάνει αυτό και αυτό. Κοιτώντας το σχήμα προσεκτικά, εγώ παρατηρώ ότι η απόσταση S2 και D είναι ίση με την απόσταση S1 συν L. Πάμε να το γράψουμε. Είπαμε ότι S2 συν D θα είναι ίσο με S1 συν L. Ωραία μέχρι εδώ. Κοιτάξτε λίγο, εδώ κρύβεται ο άγνωστός μου. Να το. Ας λύσω ως προς τον άγνωστό μου, οπότε το D που ψάχνω, τι θα είναι? Θα είναι S1 μείον S2 συν L. Την απόσταση L την ξέρω, είναι το μήκος του νήματος, οπότε εδώ είναι το πρόβλημά μου. Πρέπει να βρω πόσο είναι η απόσταση S1 και πόσο είναι η απόσταση S2. Ωραία. Για να βρω αυτές τις αποστάσεις, ας γράψω λίγο πρώτα τους τύπους που θα μου δώσουν αυτές τις αποστάσεις, προκειμένου να σκεφτώ μετά τι ξέρω, τι δεν ξέρω, να οργανώσω τη σκέψη μου και να βρω αυτά που δεν ξέρω, για να βρω τελικά αυτές τις αποστάσεις. Οπότε, ποιος τύπος θα μου δώσει την απόσταση S1. Το σώμα 1 εκτελεί μια επιταχυνόμενη κίνηση. Άρα η απόσταση S1 θα δοθεί από τον τύπο
U αρχική του σώματος 1 επί την χρονική διάρκεια της κίνησής του, συν, επιταχυνόμενη κίνηση, ένα δεύτερο α1 τόνος επί δέλτα ταφ τετράγωνο. Ακριβώς αντίστοιχα, η απόσταση που θα είναι στο σώμα 2 θα είναι η U αρχική του σώματος 2 επί την χρονική διάρκεια της κίνησής του, μείον ένα δεύτερο η επιβράδυνση που έχει το σώμα 2 επί τη χρονική διάρκεια της κίνησής του, στο τετράγωνο. Ωραία, για να δούμε τι ξέρουμε και τι δεν ξέρουμε. Τις αρχικές ταχύτητες των δύο σωμάτων ξεκαθαρίσαμε προηγουμένως ότι τις ξέρουμε. Είναι οι ταχύτητες που είχαμε υπολογίσει στο πρώτο ερώτημα. Πολύ ωραία. Τις καινούργιες επιταχύνσεις που θα αποκτήσουν τα δύο σώματα όμως δυστυχώς δεν τις ξέρουμε. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα σε αυτό γιατί έχω δυνάμεις. Θέλω επιταχύνσεις, άρα μπορώ να πάω πάλι σε δεύτερο νόμο του Νεύτωνα. Και τι άλλο δεν ξέρω. Δεν ξέρω τη χρονική διάρκεια της κίνησης. Αυτή η πληροφορία πού κρύβεται. Μου είπε όταν το σώμα 2 θα ακινητοποιηθεί. Ωραία. Άρα, αν μπορώ να εκμεταλλευτώ μια εξίσωση ταχύτητας, γνωρίζοντας ότι η τελική ταχύτητα θα είναι 0, θα μπορέσω να βρω και αυτή τη χρονική διάρκεια. Αλλά τα πράγματα με τη σειρά. Πάμε πρώτα να υπολογίσουμε τις επιταχύνσεις των δύο σωμάτων, κάνοντας τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα για τα δύο σώματα. Πάμε να ξεκινήσουμε από το σώμα σίγμα 1. Η συνισταμένη των δυνάμεων στον άξονα χ θα είναι η μάζα του σώματος επί α1 τόνος. Και ποια είναι η συνισταμένη των δυνάμεων του? Έχουμε την δύναμη F μπροστά, που δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει σε αυτό το σώμα, μείον την τριβή 1. Άρα θα έχουμε F μείον τριβή 1 ισούται με την μάζα του σώματος επί α1 τόνος. Η δύναμη F είναι στα 19 Newton. Άρα έχουμε 19 μείον την τριβή 1 που είναι στα 8 ίσον με 4 επί α1 τόνος. Οπότε από εδώ προκύπτει ότι το α1 τόνος θα είναι 19 μείον 8. Οπότε 11 δια 4, 11 τέταρτα. Δεν θα έλεγα ότι είναι και το πιο όμορφο νούμερο όλου του κόσμου. Αυτό έχουμε, με αυτό θα περπατήσουμε. Πάμε για το σώμα 2. Στο σώμα 2, τι ισχύει? Για το σώμα 2, και πάλι θα πάρω το σίγμα F στον άξονα χ ισούται με την μάζα του επί την επιτάχυνση που θα αποκτήσει. Στο σώμα 2 ασκείται μόνο η δύναμη της τριβής. Άρα λοιπόν έχουμε μείον ταφ 2 ισούται με m2 επί α2 τόνος. Η τριβή που ασκείται σε αυτό το σώμα είναι μείον 1 ίσον με τη μάζα του που είναι 1 επί α2 το νούμενο. Άρα λοιπόν το α2 το νούμενο βγήκε μείον 1 μέτρο ανά σεκόν τετράγωνο. Όπως ακριβώς το περιμέναμε, μιας και αυτό το σώμα εκτελεί μια επιβραδυνόμενη κίνηση. Και μήπως θα μπορούσα να βρω και τη χρονική διάρκεια κίνησης πιανού του σώματος 2? Φυσικά. Αν πάω στην εξίσωση της ταχύτητάς του, ελάτε μαζί μου. Η εξίσωση της ταχύτητάς του τι μου λέει? Μου λέει ότι U θα είναι η U αρχική του, η U αρχική του σώματος 2, μείον α2 τόνος επί τη χρονική διάρκεια της κίνησης. Ας έρθουμε να κάνουμε μια αντικατάσταση. Τι θέλω για την ταχύτητά του? Θέλω η ταχύτητά του να γίνει 0. Πόσο ήταν η αρχική ταχύτητά του? 4. Το α2 μόλις το βρήκαμε, οπότε 0 ισούται με 4 μείον 1 επί δέλτα τ. Άρα η χρονική διάρκεια κίνησής του θα είναι τα 4 δευτερόλεπτα. Υπέροχα! Άρα τώρα μπορώ να μπω στον τύπο S1 και στον τύπο S2 για να βρω αυτές τις αποστάσεις. Πάμε να κάνουμε τις πράξεις. Ξεκινάμε με την εξίσωση για την απόσταση που θα διανύσει το σώμα σίγμα 1. Άρα θα έχουμε ότι η S1 θα είναι η U αρχική, 4, η χρονική διάρκεια της κίνησης που πριν λίγο την υπολογίσαμε στα 4 σεκόντ, συν 1 δεύτερο, την επιτάχυνση που είχε το σώμα 1 σε αυτό το δεύτερο σκέλος κίνησης, που ήταν αυτό το γοητευτικό 11 τέταρτα, επί 4 στο τετράγωνο, άρα 16. Πάμε για μια απλοποίηση. 2 φορές το 4, 8, στο 16, χωράει 2 φορές. Άρα έχουμε 4, 4, 16, 2, 11, 22, 16 και 22, οπότε η απόσταση αυτή είναι στα 38 μέτρα. Πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς αντίστοιχα, να υπολογίσουμε και την απόσταση που θα διανύσει το σώμα S2. Άρα, S2 θα είναι U αρχική επί χρονική διάρκεια, άρα πάλι 4 επί 4, μείον επιβραδυνόμενη κίνηση, 1 δεύτερο επί 1 που είναι η επιβράδυνσή του, επί 4 στο τετράγωνο, άρα 16. Το 2 στο 16, 8 φορές, άρα έχουμε 4, 4, 16, μείον 8, άρα η απόσταση S2 θα είναι 8 μέτρα. Άρα λοιπόν υπολογίσαμε τις αποστάσεις που θα διανύσουν τα δύο σώματα, μέχρι πότε? Μέχρι το σώμα 2 να ακινητοποιηθεί. Οπότε είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε την άσκησή μας. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν εδώ την εξίσωση που μας προέκυψε από το puzzle που είχαμε προηγουμένως. Οπότε η απόσταση που θα απέχουν τα δύο σώματα D θα είναι ίση με S1, δηλαδή 38,
μείον S2, δηλαδή 8, συν το μήκος του νήματος 2 μέτρα. Άρα η απόσταση D 38 μείον 8, 30, συν 2, 32 μέτρα. Αυτή λοιπόν ήταν η άσκησή μας. Αν θέλεις να είμαι ο δάσκαλός σου στην προετοιμασία της φυσικής για να πετύχεις τον στόχο σου, κάνε κλικ στο link που θα βρεις στην περιγραφή για να μάθεις περισσότερα για το διαδικτυακό φροντιστήριο η Just Physics, το οποίο εξειδικεύεται στην φυσική.